αξιωματική αντιπολίτευση. Σας λέω λοιπόν, τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εφόσον αυτοί οι οποίοι καίγονται για λύση είναι Σκοπιανοί, γιατί αυτοί θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εφόσον οι Σκοπιανοί μας λένε ότι δεν προτίθενται να αλλάξουν το Σύνταγμά τους, πάσα άλλη συζήτηση περιτεύει. Μάλιστα. Λέω τώρα εγώ, ο κύριος Γεωργιάδης, και θα καταλάβει ο Άδωνης γιατί το ρωτώ, είναι βαθιά πολιτικό και νομίζω θα μπορέσει να απαντήσει. Θα ψήφιζε μια σύνθετη ονομασία που θα περιλάμβανε τον όρο Μακεδονία. Ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα. Εάν έχουν γίνει όλα τα άλλα. Το ψήφιζα. Εάν ο κύριος Σταμάτης λέει: εγώ δεν θα ψήφιζα. Αυτό είναι το ερώτημα και εγώ θα σας μιλήσω για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας και όχι του Γεωργιάδη προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει το όνομα Μακεδονίας στην ονομασία. Δεν το θέλει. Το τελευταίο όμως, είπατε. Λέω, αν δεν το άλλα, θέλει. Τα ανοιχτό, τον για μας μία επιτυχημένη λύση είναι χωρίς το όνομα μέσα. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει ο ρεαλισμός στην πολιτική, γιατί εγώ θέλω να επεκφεύγω, τι λέμε, εάν φτάναμε σε μία ιδανική συμφωνία που θα έλυνε όλα τα άλλα, θα άξιζε τον κόπο να συζητήσουμε ένα τέτοιο ζήτημα. Εκεί θα λέγαμε να συζητήσουμε να δούμε αν υπάρχει μια τέτοια ονομασία. Σας λέω όμως εδώ, είμαστε κύριες κουρί στο Α. Mm-hmm. Άρα γιατί χάνουμε χρόνο. Πάμε παρακάτω. Κατανοητό. Έχουμε την τουρκική, την